Τι είναι αυτό το παράξενο έβριμα που ανακάλυψαν κάποιοι πεζοπόροι ανεβαίνοντας στα μετέωρα? Φίλες και φίλοι, στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα παράξενο περιστατικό, μια παράξενη είδηση, ένα παράξενο γεγονός μπορεί να μεταφερθεί πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και από το εξωτερικό, ακόμα και αν αφορά τη χώρα μας. Κάπως έτσι λοιπόν συμβαίνει και με την είδηση που θα δούμε σήμερα, και ευχαριστώ το φίλο του καναλιού Νικόλα που μου την έστειλε στο Instagram, γιατί δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Και είναι μια περίεργη είδηση. Ξέρετε πως όταν βρίσκω οτιδήποτε παράξενο έτσι που έχει να κάνει ή αγγίζει τα όρια του ανεξήγητου και του παραφυσικού, έστω και αν τελικά δεν είναι κάτι παραφυσικό, αυτό θα το κρίνετε εσείς, τότε σας τη μεταφέρω. Θα κάνω μια υποσημείωση εδώ, ζητώντας συγγνώμη που δεν έχω καταφέρει να βάλω εκπομπή viral show, γιατί έχω κάποια τεχνικά θέματα τα οποία θα λύσω εντός της εβδομάδας και από Τρίτη θα επανέλθω, ελπίζω δυναμικά. Πάμε όμως στο θέμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση, γιατί και σε περασμένες εκπομπές που είχα κάνει σας είχα ρωτήσει και άλλοι μου είχατε πει ναι, άλλοι μου είχατε πει όχι. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε πως κάποτε ανάμεσά μας περπάτησαν σε αυτό τον πλανήτη γίγαντες. Τα όντα, όχι τα όσπρια, γιατί κάνετε το κλασικό αστείο με τα όσπρια, ναι, γίγαντες στο φούρνο κτλ. Όχι, μην ευτελίζουμε τη συζήτηση, έστω και αν πρόκειται για ένα εξωπραγματικό σκηνικό, για μια εξωπραγματική θεωρία. Θέλω πραγματικά να μου απαντήσετε. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στην ύπαρξη των γιγάντων, αν και έχουν βρεθεί ενδείξεις για την πιθανή ύπαρξή τους. Αλλά θέλω τη δική σας γνώμη. Πιστεύετε ότι κάποτε υπήρξαν γίγαντες που περπάτησαν ανάμεσά μας και απλά εξαφανίστηκαν ως είδος και ψάχνουμε να βρούμε τα απομεινάρια τους, με άλλα να έχουν ανακαλυφθεί? Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φωτογραφίες και στο παρελθόν, οι οποίες υποτίθεται ότι έδειχναν κάποιους γίγαντες, όπως στις ανασκαφές του Μετροπόντικα για το μετρό της Αθήνας και της Αττικής γενικότερα. Άλλες έχουν διαψευστεί. Έχουμε μιλήσει για αυτά τα παράξενα όντα και στο βίντεο στην εκπομπή για την Ταρταρία, όπου είπαμε ότι πήραν κάποιες φωτογραφίες από τους υψηλότερους ανθρώπους που ζούσαν εκείνη την εποχή και τους πέρασαν στην κοινή γνώμη ως γίγαντες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος πέθανε και πολύ νέος λόγω του τεραστίου ύψους του, και είναι πρόβλημα αυτό όταν κάποιος είναι πάρα πολύ ψηλός, συνήθως δεν ζει και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για εξωπραγματικά ύψη όμως, έτσι, όχι ένα μέσο όρο των 2,5, 2,10, 2,20 κτλ. Μιλάμε για 2,50, 2,57 και τέτοια πράγματα. Την ίδια εκπομπή της Ταρταρίας είχαμε πει επίσης ότι χρησιμοποίησαν για αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν αποδείξεις, γιατί ήταν αποτέλεσμα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάποιους γίγαντες οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ στην πραγματικότητα, που τους έβαλαν σε ένα παλιό έτσι βικτοριανό σκηνικό για να δείξουν ότι κάποτε υπήρξε Ταρταρία και τα λοιπά. Να πάτε να δείτε την εκπομπή για να καταλάβετε περισσότερα. Αφού λοιπόν μου πείτε τη γνώμη σας για το αν υπήρξαν οι γίγαντες ή όχι, θα φτάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο προέρχεται από το εξωτερικό, από μια κοπέλα στο TikTok η οποία έχει έναν έτσι παραφυσικό λογαριασμό, η οποία λέγεται Paranormal Chick, και η οποία κυκλοφόρησε ένα βίντεο από κάποιους ορειβάτες στα μετέωρα, οι οποίοι είχαν ανέβει στα μετέωρα, το οποίο βίντεο δείχνει μια παράξενη μορφολογία σε μια σχισμή ενός βράχου που βρίσκεται σφηνωμένος σε αυτή τη σχισμή, ο οποίος μοιάζει εξωπραγματικά με ένα τεράστιο ανθρώπινο κρανίο. Πολλοί λοιπόν υπέθεσαν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, αφού όπως είναι λογικό μόλις κυκλοφόρησε το οπτικό υλικό, πάρα πολλές ιστοσελίδες αναπαρήγαγαν την είδηση και βρίσκεται πλέον από χτες σε όλα τα ειδησιογραφικά site και ιστοσελίδες. Πολλοί υπέθεσαν ότι πρόκειται για ένα κρανίο κάποιου γίγαντα, κάποιου γιγαντιαίου όντως. Άλλοι λένε ότι είναι παρηδολία, ότι είναι simulacrum και τα σχετικά. Θα πάμε λοιπόν να δούμε την είδηση, να σας δείξω και το βίντεο που μάλλον το έχω βάλει και σαν απόσπασμα στο ξεκίνημα, και να δούμε και τι είναι το φαινόμενο της παρηδολίας και πώς μπορεί να μας μπερδέψει, και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να είναι αυτό που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες και έχει γίνει σχεδόν viral στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, όπως βλέπουμε από το site enikos.gr, υπάρχει παντού η είδηση σε πάρα πολλές ιστοσελίδες. Χαμός, λέει, με το βίντεο για το τεράστιο κρανίο στα μετέωρα. Δεν μοιάζει, λέει, με βραχώδη σχηματισμό. Η είδηση κυκλοφόρησε χτες το πρωί.
Και βλέπετε και τη φωτογραφία, μοιάζει πραγματικά με ένα ανθρώπινο κρανίο. Όντως, τεράστιο κιόλας. Χαμός λέει με τα σχόλια κάτω από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το κρανίο γίγαντα στα μετέωρα. Το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έγινε viral, ενώ στάθηκε αφορμή για θεωρίες συνωμοσίας και εξωπραγματικά σενάρια, σύμφωνα με τον αρθρογράφο. Τα μετέωρα λέει παραμένουν ένας τόπος που προκαλούν θαυμασμό εντός και εκτός χώρας. Η δημιουργία των μετεώρων αποτελεί ένα μυστήριο λόγω της μορφολογίας του γεωλογικού αυτού φαινομένου. Κατά καιρούς, διάφορα έχουν γραφτεί για την περιοχή, καθώς δεν είναι δυνατόν ένας τέτοιος τόπος να μην εξάπτει τη φαντασία. Αυτή τη φορά, λέει όμως, το σενάριο που διακινήθηκε ήρθε να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Γιατί, ρε φίλε, κάθε προηγούμενο? Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Βίντεο λοιπόν που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπαμε, από το λογαριασμό Paranormal Chick είναι το βίντεο, φαίνεται να δείχνει ένα ανθρώπινο κρανίο σε μια σκοτεινή σχισμή των μετεώρων. Πρόκειται, όπως αναφέρεται πάντα στο βίντεο, για λήψη πεζοπόρων, όχι ορειβατών, που έφτασε στη διάθεση της Μάιρα Μουρ, η οποία, η Paranormal Chick είναι αυτή, η οποία μοιράστηκε το βίντεο στο λογαριασμό της στο TikTok, βελτιώνοντας μάλιστα, λέει, το υλικό για να επαληθεύσει την ανακάλυψή τους, η οποία είπε ότι τώρα, λέει, έχω μεγεθύνει, έχω σμικρύνει, έχω αλλάξει το χρωματισμό και σε μένα μοιάζει πραγματικά με κρανίο και όχι με κάποιο είδος περίεργου βραχώδους σχηματισμού. Λογικό, λέει, είναι να φουντώσουν τα σχόλια και εκδοχές των χρηστών του TikTok που δίνουν τη δική τους διάσταση στο θέμα. Θα σας βάλω λοιπόν τώρα το βίντεο να το δείτε και να μου πείτε μετά τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από αυτή την εκπομπή. Το πιθανότερο λοιπόν είναι πως αυτός ο σχηματισμός ίσως να μην ανήκει σε ένα κρανίο γίγαντα. Ξαναλέω, οι απόψεις είναι πάντα δικές σας, εγώ σας λέω τη δική μου άποψη, και ίσως να εμπίπτει σε αυτό που αποκαλούμε φαινόμενο σιμιουλάκρα. Σιμιουλάκρουμ είναι το ένα, σιμιουλάκρα τα πολλά, ή περισσότερο γνωστό ως φαινόμενο της παρηδολίας, όπου βλέπουμε κάτι το οποίο μοιάζει με αυτό που έχουμε στη φαντασία μας, αλλά δεν είναι στην ουσία αυτό που πιστεύουμε και φανταζόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ωραίο άρθρο για την παρηδολία. Βέβαια θα μου πεις, αν τα βλέπουμε όλα ως παρηδολία, τότε δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν ένα φαινόμενο είναι πραγματικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο είναι όντως παρηδολία, ειδικότερα αν ψάξουμε και αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, γιατί μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να είναι παρηδολία, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και τις αποδείξεις ότι όντως αυτό που βλέπαμε δεν ήταν αυτό που νομίζαμε, αλλά ήταν κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν σε ένα άρθρο της LIFO που λέει ότι παρηδολία ονομάζεται το ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα δυσδιάκριτο ή ασαφές εξωτερικό ερέθισμα εκλαμβάνεται εσφαλμένο ως ευκρινές και πλήρως αναγνωρίσιμο. Και έχει εδώ το πρόσωπο του Άρη το περίφημο, που είναι η δορυφορική φωτογραφία του τραπεζοειδούς βουνού στην Κηδονία, περιοχή του Άρη, όπου λέει με μεταγενέστερες και καθαρότερες εικόνες από άλλη οπτική δεν περιέχεται η ψευδέστηση του προσώπου. Υπάρχει εδώ ο σχηματισμός, βλέπετε, αυτή είναι μια παλιά φωτογραφία, μπορεί και το 70, δεν ξέρω, και αυτή είναι μια πιο σύγχρονη, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόσωπο και είναι ένα βουνό. Βέβαια όλα μπορούν να χειραγωγηθούν και θα σας κάνω μια άλλη εκπομπή πολύ πιο σοβαρή, αν προλάβω σήμερα, για ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, γιατί πλέον δεν ξέρουμε τι είναι πραγματικό, τι όχι, τι χειραγωγείται, τι όχι, με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν βγει, κανείς δεν ξέρει πια τι είναι πραγματικό και τι ψεύτικο. Έτσι. Η λέξη, λέει, προέρχεται από το πρόθυμα παρά, αντί, εκτός, αλλά και σε αντίθεση με, και το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό είδωλον, που σημαίνει μη πραγματική εικόνα, αναπαράσταση, ομοίωμα. Παραδείγματα παρηδολίας είναι η αναγνώριση προσώπων στα σύννεφα ή στην επιφάνεια της σελήνης και η ακρόαση μηνυμάτων κατά την ανάποδη αναπαραγωγή ηχογραφήσεων. Βέβαια, αυτό είναι ηχητικό και είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνουμε λέξεις, οπότε δεν συμφωνώ και πολύ με αυτό που λέει εδώ ο αρθρογράφος. Κάτω από κλινικές συνθήκες, κάποιοι ψυχολόγοι ενθαρρύνουν την παρηδολία ως μέσο για την κατανόηση του ασθενούς, λέει. Το πιο διαβόητο παράδειγμα αυτού του είδους κλινικής διαδικασίας είναι το τεστ Rorschach. Αν ξεκινήσεις να βλέπεις πρόσωπα σε καθημερινά αντικείμενα, δεν μπορείς να σταματήσεις, λέει. Αυτό συμβαίνει μάλλον και στα μέλη της ομάδας του Facebook Things with Faces, που έχει χιλιάδες μέλη που φαίνεται να απολαμβάνουν τις παρακάτω περιπτώσεις παρηδολίας. Και έχει βάλει 20 παραδείγματα, βλέπετε εδώ το πόμολο σαν πρόσωπο, εδώ η ζώνη
στο κάθισμα του αυτοκινήτου, η τσάντα, πόσες φορές μας έχει τύχει να κοιτάμε τα ρούχα στην καρέκλα ή στο γκαλόγερο στο υπνοδωμάτιό μας και να νομίζουμε ότι είναι κάποιος δαίμονας ή κάποιο πρόσωπο να μας κοιτάει. Εδώ η πόρτα, εδώ βλέπετε είναι σαν καρχαρίας η πατάτα, εδώ η πιπεριά στη μέση κτλ. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Βλέπετε εδώ πως είναι η σφουγγαρίστρα, φαντάσου να τη δεις βράδυ αυτή. Εδώ ένα χτύπημα που είναι σαν προσωπάκι. Εδώ στον καφέ, στο κολάτα, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, πάρα πολλά παραδείγματα παρηδολίας στα οποία μπορεί να εμπίπτει και το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ξαναλέω, έγκυται στην πεποίθηση του καθενός αν πιστεύει πως υπάρχουν γίγαντες ή όχι. Ξαναλέω, όχι τα όσπρια, αλλά τα μυθικά όντα, τα μυθικά πλάσματα που λέγεται πως κάποτε περπάτησαν ανάμεσά μας. Πείτε μου τι πιστεύετε και για τους γίγαντες ως όντα, αν όντως υπήρξαν ή όχι. Πείτε μου και τι πιστεύετε για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ξαναλέω, viral show θα έχουμε μόλις λύσω τα τεχνικά θέματα που έχουμε, κάποια προγράμματα στον υπολογιστή επεξεργασίας. Γι' αυτό έχω καθυστερήσει και δεν έχω ανεβάσει. Αλλά δεν γίνεται να μένουμε και χωρίς επεισόδια, οπότε κάποια θέματα θα τα βλέπουμε και θα επανέλθω δυναμικά πάρα πολύ σύντομα. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίξτε την εκπομπή και τις εκπομπές που ανεβαίνουν γενικότερα. Πραγματικά βοηθάει την προσπάθειά μου. Είναι όλο το υλικό που ανεβάζω δωρεάν. Συνδρομητές επιπληρωμή γίνονται μόνο όσοι θέλουν να στηρίξουν λίγο περισσότερο την προσπάθεια και το κανάλι. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε. Αν σας αρέσουν αυτά που ανεβάζω, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Τα γνωρίζετε, τα επαναλαμβάνουμε σε κάθε βίντεο. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.